Αλλά πρωτίστως θα πρέπει να υπάρχει κάποιος από την περιφέρεια ή από το Υπουργείο, ο οποίος θα μας δώσει ευρωπαϊκές λύσεις. Οι εμπειρίες του καθενός είναι εμπειρίες, οι προτάσεις. Γιατί και εγώ άκουσα για υπέρυκα που χρησιμοποιούνται στην Κίνα. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν. Άρα κάποιος υπεύθυνος να δώσει, να προτείνει κάποιες λύσεις πέρα από τις εμπειρίες του καθενός μας. Ευχαριστώ. Κύριε Κοσουζά, θέλει το λόγο τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν άκουσα όλη τη συζήτηση και ποιο ήταν το θέμα, αλλά κατάλαβα ότι προημερησίας έχει μπει μια συζήτηση. Όχι, γίνει μια πρόταση από τον κύριο Παύλου να γίνει ή ένα άτυπο συμβούλιο ή ένα δημοτικό συμβούλιο χωρίς κάμερες κατά κάποιο τρόπο. Είμαι κάμερες, για να είμαι κάμερες. Θα το αποφασίσουν. Εγώ είπα να αποφασίσουν οι αρχηγοί των παρατάξεων για ενημέρωση για το θέμα των μεδουσών. Αυτό είναι το θέμα. Επειδή δεν υπάρχει ενημέρωση, πραγματικά όντως. Για να ενημερώσουμε σαν Δημοτική Αρχή τι έχουμε κάνει, πού έχουμε προχωρήσει και τι έχουμε αυτός. Και αν θα γίνει δημόσια, με κάμερες, χωρίς κάμερες κτλ. Λοιπόν, κύριε Παύλο, μην εκπλαγείτε, θα συμφωνήσω μαζί σας. Λοιπόν, και γιατί θα συμφωνήσω. Θεωρώ ότι μετά το κλείσιμο του ημέρου της Δευτέρας και Τρίτης του Περιφερειακού Συνεδρίου για την ανάπτυξη περιφέρειας Πελοποννήσου και με το κλείσιμο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, δίνεται ένα εύνασμα στο Λουτράκι και την εξαγγελία από τα χείλη του Πρωθυπουργού ότι είναι πραγματικότητα πια η έλευση προεστιακού σταθμού, προεστιακού τρένου, με τους σταθμούς στον Ισθμό, στην Σχολή Μηχανικού, σε Φανάρια Γη και μετά στην Τερματικό Συνοδό Αιγαίου. Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να κουβεντιάσουμε για την αυριανή μέρα του Λουτρακίου. Για το Δήμο μας γενικά, για την αναφορά που έγινε για το σταθμό του τρένου του Αγίου Θεοδόρου παραχωρήθηκε στον Δήμο μας και γενικά όλα τα άλλα που κουβεντιαστήκανε κατά τα ιδιαίτερα τραπέζια που υπήρχαν και όλες τις συζητήσεις. Δεν πρέπει να δούμε ξεκομμένη την Κορινθία, τον ομό Κορινθία σαν την υπόλοιπο Πελοπόννησο. Και αν τη δούμε ξεκομμένη και έρθουμε σε μια αντιπαράθεση ότι αν δόθηκε περισσότερο στην Κόρινθο, στην Τρίπολη, στη Λακωνία ή στη Μεσσηνία, θα είναι ένα μεγάλο λάθος. Θεωρώ ότι αυτό το αναπτυξιακό συνέδριο έβαλε τις βάσεις για μια συζήτηση που έλειπε από τη χώρα μας. Πώς θα αναπτυχθεί δηλαδή η περιφέρεια Πελοποννήσου γενικότερα και ειδικότερα ο κάθε νομός σύμφωνα με τις ιδιομορφίες και τα προβλήματα που έχει. Κατά συνέπεια, τα ζητήματα τα περιβαλλοντολογικά που απασχολούν τον νομό Κορινθίας, εγώ θα έλεγα ότι αυτή η συζήτηση θα πρέπει να αφορά όλους τους Δήμους. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή στάση και μια κοινή αντιμετώπιση και το κυριότερο μια κοινή συζήτηση με την περιφέρεια. Το ζήτημα της συμβολής στο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να κάνουν όσο γίνεται καλύτερα την δουλειά τους σε σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν στιγμές που μπορεί να διαφωνούμε, να διαφωνούν μαζί μας, να διαφωνούμε εμείς μαζί τους, αλλά στα ζητήματα ανάπτυξης ενός Δήμου πιστεύω ότι πρέπει να είναι κοινή η στάση μας και κοινή η γλώσσα μας. Και κοινή η θεώρηση των πραγμάτων και η αποτελεσματικότητα. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση, να μην εστιαστούμε όμως μόνο το αν είναι οι Πελάγιους ή δεν ξέρω, οι Χελώνες και τα Δελφίνια. Θα πρέπει να καθίσουμε να ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι που λέγεται Κορινθιακός Κόλπος. Με όλα τα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχει, με όλες οι ιδιομορφίες του, αλλά κυριότερα να ζητήσουμε από όλους τους τομείς που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι που λέγεται Θαλάσσιος Κόλπος και θα πω μόνο για τον Κορινθιακό αλλά και Πατραϊκό. Εντάξει, είναι δύο κόλποι που είναι ενωμένοι. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, υπάρχουν κοινά προβλήματα και δυστυχώς ή ευτυχώς κάποια θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κοινά. Αν θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση, εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Το πρόβλημα και τα προβλήματα που απασχολούν το Δήμο μας, πρέπει ο κόσμος να μαθαίνει ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι που τα συζητάμε και οι πρώτοι που προτείνουμε λύση. Και οι πρώτοι που ζητάμε από την πολιτεία να έρθει με το μέρος μας και να βοηθήσει στη λύση των προβλημάτων. Γι' αυτό πιστεύω ότι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα συμβάλλουν σε μία κατεύθυνση ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή και οτιδήποτε αναφορά γίνεται στην κατεύθυνση λύσης του προβλήματος.
Δεν είναι ένα πρόβλημα που ζητάμε να το λύσουμε αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πρόβλημα που θα είναι στο διενεκές, γιατί πιθανόν φέτος να βάλουμε τις βάσεις, τον επόμενη χρονιά να δοθεί μια πιο οριστική λύση και να φτάσει σε κάποιο σημείο να σωθεί ο Κορινθιακός κόλπος. Και πιστεύω ότι η συζήτηση και η πρότασή μου είναι μια ανοιχτή συζήτηση όσον αφορά τη σωτηρία του Κορινθιακού κόλπου. Χωρίς να βάζουμε ιδιαίτερα ζητήματα αν θα είναι το Δελφί, η Χελώνα ή η Μέντουσα, η σωτηρία του Κορινθιακού κόλπου έχει πάρα πολλές πλευρές. Έχει, αφορά την καθαριότητα, αφορά την πλαστική σακούλα, αφορά τα απόβλητα των επιχειρήσεων, αφορά τις εμβολές των ποταμών, αφορά τη διευθέτηση των ρεμάτων, το τι καταλήγει στη θάλασσα και πώς καταλήγει. Όλα αυτά πρέπει να τα κουβεντιάσουμε. Αλλά πιστεύω ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, οπότε να γίνει μια ανοιχτή συνεδρίαση με ειδικό θεματολόγιο, χωρίς προημερησία, με κάλεσμα στον Κορινθιακό λαό, να ξεκινήσουμε εμείς πρώτοι να κουβεντιάσουμε σοβαρά τη σωτηρία του Κορινθιακού κόλπου. Αυτό πιστεύω και η πρότασή μου είναι να είναι το θέμα της συζήτησης.